Το θέμα είναι Αριστοτέλης, Πλάτων Αριστοτέλης, διότι Χρήστο και Καλλιτάκη και Χρόνη και λοιποί συνάδελφοι, έχει υπάρξει μεγάλη παρεξήγηση και παρερμηνία ως προς τις σχέσεις μεταξύ Πλάτωνος και Αριστοτέλους και πολλοί φρονούν ότι υπήρξε μεταξύ των πολεμική και αντίθεση. Ο καθηγητής Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, το οποίο έλαβε χώρα το έτος 1978 στη Θεσσαλονίκη, είχε πει στην τελευταία του προσφώνηση ότι ουδής παγκοσμίως δύναται να κατανοήσει τον Αριστοτέλη δίχως τον Πλάτωνα και τον Πλάτωνα δίχως τον Αριστοτέλη. Θα διατυπώσω ένα παράπονο στον κύριο Καλαχάνη, διότι με έβαλε στο πρόγραμμα και φυσικά ήταν δική του πρωτοβουλία, ενώ το θέμα το οποίο είχα δώσει είναι η αρχή, το βάζει στο τέλος. Δηλαδή και η στρατηγική. Έτσι, ναι, οπότε θα παρακαλούσα πολύ να έχετε την υπομονή σας. Σκεπτόμουν να μην αναγνώσω την ομιλία μου, κύριε Πρόεδρε, αν έχετε κουραστεί, αλλά θα προσπαθήσω όσο γίνεται πιο καθαρά και σύντομα. Μόνο η γλώσσα την οποία χρησιμοποιώ είναι η καθαρεύουσα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εν το Πανεπιστημίο, αλλά και συνάδελφοι εν το Φιλοσοφικό Συνεδρίο. Χαίρετε και αγαλιάστε. Γιατί χρησιμοποιώ χαίρετε και αγαλιάστε? Χρησιμοποιώ το αγαλιάστε διότι το ρήμα γάλλομαι, κύριε Κουμάκη, οι πρόγονοί μας το έδωσαν στα μαρμάρινα κατασκευάσματα, τα λεγόμενα γάλματα, για πρώτη φορά στην παγκόσμια καλλιτεχνική δημιουργία, διότι θέλησαν με το ρήμα γάλλομαι να δώσουν ζωή και αγαλίαση στο άψυχο μάρμαρο. Θα δείτε σε άλλες γλώσσες, τα λεγόμενα γάλματα έχουν ονομασία στατικά, πεθαμένα σχεδόν, ενώ στην ελληνική γλώσσα είναι το άγαλμα. Οπότε αυτή η προσφόρηση, χαίρετε και αγαλιάστε, είναι ό,τι καλύτερο για σας που επί δύο μέρες, με τόση υπομονή, αλλά και με τόση αγάπη προς τη φιλοσοφία, μας συντροφεύσατε σε αυτό το οδηπορικό της ανιχνεύσεως, της γνώσεως στη φιλοσοφία του Αριστοτέλους. Η συμβολή του Αριστοτέλους στην έρευνα και την ερμηνεία της ενίας της αρχής υπήρξε τεραστία, καθώς από τις εποχές του Αναξιμάνδρου η αρχή υπήρξε ευθύς εξ αρχής, ένα αποκλειστικό νοητικό πρόβλημα. Ενίοτε, εμφανίζεται η άποψη ότι η έννοια της αρχής ανάγκη την προέλευση της στην φιλοσοφία των ορφικών και τα θεωρίας περί κοσμογονίας και ο λιγότερον στην φυσική φιλοσοφία του Θαλή και των λοιπόν αιώνων φιλοσόφων. Το μνημονευθέν νοητικό πρόβλημα της αρχής δεν είναι το εξ ανάγκης μιλήσεων πρόβλημα, καθώς αν είχε ερευνηθεί υπό του Πυθαγόρου και της σχολής του. Οι φυσικοί φιλόσοφοι, οι φυσιολόγοι, παρατηρώντας ότι ο εμπειρικός κόσμος συνεχώς αλλάζει, μεταβάλλεται κατά ανάγκη, έθεσαν την ερώτηση περί της αξίας της νοητικής προσεγγίσεως και ερμηνείας του κόσμου επί τη βάση της λογικής αρχής. Γιατί αυτή η προσέγγιση παραλείπει την αλλαγή, την κατεξοχήν ποιότητα του κόσμου. Η συμβολή του Αναξαγόρου υπήρξε καταλυτική, διότι αποδεχόμενος την ελεατική θεωρία περί της ενότητος του σύμπαντος, προσεπάθησε να εφαρμόσει την περιαρχών θεωρία του εις τον εμπειρικό κόσμο. Ο νους είναι η ενεργητική αρχή και τα μικρά τμήματα της ύλης, τα καλούμενα ομοιομερή, συνθέτουν την παθητική αρχή. Λόγω του ότι η κίνηση και η αλλαγή ήσαν τα κύρια χαρακτηριστικά του εμπειρικού κόσμου, η αρχή εμφανίζεται πλέον ως αρχή της κινήσεως. Η απόπειρα προσεγγίσεως της ενίας της αρχής των χώρων της φυσικής και φιλοσοφικής κοσμολογίας συνδέεται απολύτως μετά της ερμηνείας της μεταβάσεως από του μύθου εις τον λόγον. Ο Αριστοτέλης έχει δεχθεί ουσιώδη επίδραση υπό του Πλάτωνος. Ήδη ο μέγας διδάσκαλός του εις την Ακαδημία έχει προβεί εις δύο θεμελιώδεις δηλώσεις. Πρώτον, οφείλει πολλά εις τους Πυθαγορείους, αλλά αποφεύγει εμφανώς να το δηλώσει εις τους διαλόγους του.
ότι ο αριθμός αποτελεί την ουσία της εννοίας της αρχής κατά τον Πλάτωνα. Η αρχή δεν είναι στατική, αλλά πρωτίστως η αρχή της κινήσεως. Πέριξ αυτής κινούνται μυστήρια δυνάμεις που συγκροτούν το είναι ολοκλήρου του σύμπαντος. Τούτου ένεκα, η αρχή εις την πλατωνική φιλοσοφία δεν είναι μία έννοια αυτοτελής, αλλά απλώς ένα γεγονός, το αρχικόν τρόπο, τι είναι γεγονός εντός του σύμπαντος. Δεύτερον, το ερώτημα συγχρόνως, δε το πρόβλημα της αρχής συνδέεται αμέσως και σαφώς μετά της κυκλικής κινήσεως, με αποτά την αναφράνη στην ψυχή ως την αυτοκίνητον κίνηση. Είναι προφανές ότι ο Πλάτων πειράται να ερμηνεύσει και τα φαινόμενα εις τον κόσμο δια του μύθου, όπως χαρακτηριστικός τονίζεται εις τον διάλογο Φέδρος. Ήδη από τον Αναξίμανδρον και τον Παρμενίδη μέχρι τον Αναξαγόραν και τον Τιμόκριτον είναι εμφανής η απόπειρα της αρχαίας φιλοσοφίας να διακρίνει λογικώς την μυθική ερμηνεία από την καθαρός λογική φιλοσοφική. Η λογοκρατία του Αναξαγόρου οδηγεί εις την μία αποδεκτή πρόταση ότι ο εμπειρικός κόσμος ή το καλός και δι και καλός λίαν δηλωνότι ο καλύτερος κατά το δυνατόν κόσμος. Η εκ μέρους του Πλάτωνος συστηματική παραθεώρηση της φιλοσοφίας του Δημοκρίτου οφείλεται πρωτίστως στο ότι όλος ο φιλοσοφικός ηλισμός ερμηνεύεται με το παράδοξον ότι επιδιώκει τον νόμο της τυχαιότητος, ενώ η ανθρωπίνη λογική απαιτεί των αποκλεισμών της τυχαιότητος δια νόμου. Τελικώς, ο απόλυτος δετερμινισμός αναγεωκρατία του Παρμενίδη οδήγησε στο παράδοξο ότι η βάση του δηλωνότιο ισχυρισμός ότι «ον και νόησης είναι ταυτόσημα» δεν ερμηνεύει την εσωτά την ουσία του όντως. Ειδικότερον, εάν το αντικείμενο της νοήσεως ή το μειών, τότε δεν νοείται η ισχύ του μη-ον εις κάθε περίπτωση. Η μυθική ερμηνεία εισαχθήσα υπό του Πλάτωνος προφυλάσσει την φιλοσοφία του από την παγίδα του παραδόξου, αλλά απομακρύνει την κατάληξη εις ένα συμπέρασμα και προτάσεις. Παρά την αναμφισβήτητο επίδραση του συστήματος των Πυθαγορείων επί της πλατωνικής φιλοσοφίας, ο Πλάτων δεν φαίνεται να έχει υιοθετήσει την διδασκαλία του ότι ο αριθμός ή το η πρώτη αρχή και αρνούμενος την μυστική θεωρία ότι το εν το παν ειρνήθη την ονομασία εις το εν. Οπωσδήποτε είναι εμφανής εντάφθα η μαθηματική λογοκρατία εν συνδυασμό προς τον ορφικόν συμβολικόν μυστικισμόν. Η ακατάλητη σύνδεση του Πλάτωνος μετά των μαθηματικών των Πυθαγορείων είναι ένα αναμφισβήτητο πλέον γεγονός. Παρομοίως, ορφική επίδραση υφίσταται και επί της πλατωνικής θεωρίας περί της κακής ψυχής, δημιουργού της ατάκτου κινήσεως, ενώ η αγαθή ψυχή εκφράζεται δια του πατρός και δημιουργού του αρχαιγόνου χάος, όπως χαρακτηριστικός αναφέρεται εις τον Τίμιον 53d, τας, ανοίγω εισαγωγικά, τας δεότι τούτον αρχάς άνωθεν θεών είδε και ανδρών ως αν εκείνο φίλος είναι. Ο καθηγητής G.B. Σκέρ, εις το έργο του The Theory of Motion, θεωρία της κινήσεως εξεδόντου του 1942, στο Cambridge, παρατηρεί. Ο Πλάτων απεδέχθη την έννοια της αρχής ως τεχνικού όρου, όπως σαφώς είχε προδιατυπωθεί από των προσοκρατικών και δί και του Αναξιμάνδρου, εις τους νόμους του Πλάτωνος 899 και εξής. Είναι προφανές ότι εις τον Τίμιον 53 η αρχή λαμβάνει μαθηματική συμμαχία, παράγει μία γραμμή μιας κατευθύνσεως, δύο γεωμετρικών σχημάτων και τριών κατευθύνσεων στερεομετρικού σώματος. Προφανώς, ο Πλάτων εκλαμβάνει τον Θεό δημιουργών του Τιμαίου ως την υπερτάτην αρχή της κινήσεως ή, εις άλλη περίπτωση, ο νους είναι η αρχή της κινήσεως. Εις το 10ο βιβλίο των νόμων, ο Πλάτων φρονεί ότι η κοσμική ψυχή, δηλωνότι η ψυχή του παντός, ή το η αρχή, η μόνη αρχή. Εν προκειμένου, κάνει την διευκρίνηση ότι υπάρχουν δύο ανώτατοι ψυχές,
Η μία είναι η αρχή της κοσμικής κινήσεως, ενώ η εταίρα αρχή είναι η πηγή της ατάρτου κινήσεως. Ο Πλάτων υποστηρίζει ότι ο κόσμος δεν χωρεί μέσω μηχανικών διαδικασιών. Η ψυχή ούσα αυτοκίνητος αρχή κινήσεως δεν ηρεμεί, αλλά μεταδίδει την ιδία αυτής κίνησης στο σώμα. Εμπροκειμένου, παρατηρεί ο Πλάτων, η κίνηση μέσω της ψυχής και του σώματος υπόκειται εις ήθικην κρίσιν, όντας εφτακτος ή άτακτος. Ο Πλάτων ως διαλυστής θεωρεί την αντιπαράθεση εφτάκτου και ατάκτου κινήσεως ως ασυμβίβαστον και προτείνει ότι άτακτος κινήσεις πρέπει να έχει την αρχή της εις μίαν ψυχήν. Είναι πλέον ή βέβαιον ότι η εκ μέρους των προσοκρατικών φιλοσόφων ερμηνεία της εννοίας της αρχής αποτελεί την βάση για την κατανόηση της πλατωνικής διδασκαλίας περί της αρχικής προελεύσεως του εμπειρικού κόσμου. Είναι προφανές ότι ο Πλάτων εκείνη εκ της αμφισβητήσεως της λογοκρατικής αποπείρας του Αναξαγόρου να θεμελιώσει την εμπειρικών κόσμων ως τον καλύτερο δυνατόν κόσμων δυνάμενων να υπάρξει. Ο Παρμενίδης ενίδει την πραγματικότητα του εμπειρικού κόσμου όπου η δίκη, η θεότης της δικαιοσύνης, προσέφερε την επιλογή μεταξύ αναλυότου υπάρξεως και απολύτου ανυπαρξίας, έναν κόσμο της νοήσεως και του χάους, του απατηλού χώρου. Οπωσδήποτε οι Πυθαγόροι αριθμοί ενέπνευσαν τη σύλληψη της ενίας του κόσμου εις το νουν του Σοκράτους και δίκαι η ερμηνεία των υπό του Παρμενίδου, πράγμα το οποίο ενέπνευσε τον Πλάτωνα για την διαμόρφωση της κοσμολογίας του. Τελικώς, ο Πλάτων δεν ικανοποιήθηκε εκ της ηθικής προσεγγίσεως του κοσμολογικού προβλήματος και ασφαλώς δεν επίστη περί της ορθότητος της εξισώσεως του κακού και του μη όντως. Ο έντονος δεϊσμός του αντιτίθεται μεταξύ νου και ύλης, νου και ανάγκης, όπως σαφώς τονίζεται εις των Φέδρων, των Τίμιων και των δέκατων βιβλίων των νόμων. Εντάφ' θα έχουμε για πρώτη φορά την αντίθεση μεταξύ νου και ύλης, εις την κοσμολογία, πράγμα το οποίο καθίσταται πλέον σαφές. Εις την εποχή του Σοκράτους, όπου ο Πλάτων επιχειρεί μία αντιπαράθεση μεταξύ του αγαθού και του κακού. Όντως, ο Πλάτων εισήγαγε την θεωρία περί της ύλης εντελώς πρωτότυπων εις την ελληνική φιλοσοφία ως θέσεων του κακού. Υπό την έποψη αυτήν η ιδιαίτερη ενέργεια της κακής ψυχής φαίνεται ότι δεν ισχύει πλέον και εν συνεχεία η αρχή ή αρχέ του εμπειρικού κόσμου ανάγονται σε έναν μεταφυσικό χώρο, όπου αργότερον ο Πλούταρχος εθεμελίωσε την ανάγκη ως την τρίτη αρχή και δύναμη μεταξύ Θεού και ύλης. Η ανθρωπίνη ψυχή, η οποία αποκαλύπτεται εις την ολότητά της εις των διάλογων Φέδρος, εις των Τίμεων και εις των Τίμεων, υποβιβάζεται εις την τελευταία αντιμιουργηθήσαν ψυχή, η οποία έτσι περαιτέρω υποβαθμίζεται εις το δέκατο βιβλίο των νόμων, με τον χαρακτηρισμό ως αιωνιότης της κοσμικής ψυχής, καθώς και την θεότητα της ψυχής του ηλίου, της Ελλήνης και των λοιπών αστέρων. Ο γνωστός μελετητής του Αριστοτέλου F. Solmsen, στο έργο του Aristotle's System of the Physical World, παρατηρεί ότι κατά τον Αριστοτέλη η πραγματικότητα ή μη πραγματικότητα της γενέσεως δεν είναι αφαιτή σε ένα κοσμολογικό πρόβλημα, αλλά μία πρόταση γενικού και θεωρητικού τύπου, διό και δεν αποδίδει την περίπτωση την πέμπτη πρέπουσα σημασία στην έννοια της αρχής. Επιπλέον, η καθηγήτρια H. Weiss στο έργο της Causalité zu Zufall in der Philosophie des Aristoteles του 1952 παρατηρεί ότι ο Αριστοτέλης, συνδυάζοντας την έννοια της αρχής με την έννοια του στοιχείου και της αιτίας, κατέστησε το όλο πρόβλημα πλέον σαφές εις τους προγενεστέρους φιλοσόφους, προσοκρατικούς και Πλάτωνα. Υπενθυμίζεται ότι, παρά τα αυτά, για το γεγονός ότι υπάρχει μία υπερτάτη αιτία ή σύνολο αιτιών, πρέπει να τοποθετεί εις την αρχή ενός κόσμου νοουμένου ως λειτουργούντος και ζώντος. Έχει ήδη επισημανθεί υπό τον Πλάτων και τον Αναξαγόρο. Επιπλέον, τα λεγόμενα στοιχεία, όπως ερμηνεύονται υπό το Εμπεδοκλέους, δύναται να θεωρηθούν αναλογικώς προς την υποκείμενο της ύλης της υπαρχούσης πραγματικότητας του κόσμου, το οποίο ο Αριστοτέλης εντοπίζει εις τα τέσσερα στοιχεία θεωρούμενα υπ' αυτού ως παθητική αρχή. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η ερώτηση περί της αρχής ανήκει στην πρώτη φιλοσοφία,
Καθώς το όλο πρόβλημα όλων ό,τι ευθέως συζητείται υπ' αυτού στην φυσική ακρόαση, τα φυσικά του όπως τα γνωρίζουμε, το όλο πρόβλημα ανήκει στη μεταφυσική, όπως σαφώς ερμηνεύεται στο έργο του μετά τα φυσικά, κυρίως στα πρώτα πέντε βιβλία, όπου συνεχώς επαναλαμβάνεται η έννοια της αρχής και ευρέως συζητούνται τα εξ αυτής απορρέοντα σημαντικά φιλοσοφικά προβλήματα. Θα είναι το ερμηνευτικό λάθος να νομιστεί ότι ο Αριστοτέλης περιορίζεται εις μίαν μόνον ερμηνείαν της εννοίας της αρχής. Προφανώς ο ίδιος δεν αποκλείει την κατευθείαν αναφράν εις την έννοια του πρώτου κινούντος ακινήτου, ως την υπερτάτην αρχήν απαρχήν πάσης υπάρξεως. Την έστων ερευνητών υποστηρίζουν την άποψη ότι ο Αριστοτέλης βαθμιαίως διαφοροποιείται από τα σχετικά θεωρίες του Πλάτωνος, ιδιαίτερως κατά την δραστηριότητά του εις τον Λύκειο, μετά το έτος 334 π.Χ. Στα μετά τα φυσικά του επιχειρείται σαφής διάκριση μεταξύ της υπερτάτης αρχής και των εξ αυτής απορρεουσών δευτερευουσών αρχών. Υφίσταται μία αρχή αυτή καθεαυτήν, όπου το στοιχείο της υπάρξεώς της συνδέεται μετά του σκοπού, της κινήσεως και της υποστάσεώς της, εν συνδυασμό προς την αιτία της. Γιατί άραγε? Είναι προφανές εντάφθα ότι δια τον Αριστοτέλη όλα αιτία είναι αρχαία. Ενδεχομένως, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ μιας αρχής και μιας άλλης. Για τον λόγο αυτό, κάθε αιτία συνήθως ονομάζεται και αρχή. Παρά ταύτα, ο ίδιος ο Αριστοτέλης, στα μετά τα φυσικά του, υποστηρίζει ότι υπάρχουν αρχαί μη δυνάμενε να θεωρηθούν ως αιτία. Ενδεχομένως, υπάρχει περίπτωση καθήν. Η δύναμη αναφέρεται ως κίνηση ή αλλαγή, είτε υπάρχουσα εις άλλο πρόσωπο, είτε ως κάτι διαφορετικό. Περί της ικανότητος εις περιπτώσεις του αρχιτέκτονος ή του ιατρού δύναται να θεωρηθεί ως κοντίτσιο συνεκβανών εκ των όνου κάνευ για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, για την αιτία ή την υγεία του ασθενούς, αλλά σχεδόν ποτέ ως η αιτία της συγκεκριμένης περιπτώσεως. Εκ των οντέρων είναι προφανές ότι η έννοια της αρχής είναι ευρυτέρα εκείνης της αιτίας. Εν προκειμένου, επιχειρείται η σύνδεσή της μετά της εννοίας του νου, του ποιητικού και του παθητικού. Είναι δε πασίδηλον ότι όταν γράφει το έργο μετά τα φυσικά, η ερώτηση περί της αρχής αποτελεί την θεμελιώδη απορία εις την αριστοτελική μεταφυσική. Εις τα μετά τα φυσικά του, ο Αριστοτέλης περιγράφει ως την απορία πρώτην την ερώτηση την περί αρχάς πρώτας. Η απόπειρα ερμηνείας της εννοίας της αρχής υπό του Αριστοτέλου στα μετά τα φυσικά εμφανίζει δυσεπίλητα προβλήματα, γνωστού όντως ότι οι προσοκρατικοί, αλλά και ο Πλάτων, διατείνονται ότι ήδη έχουν δώσει την απάντηση στα σχετικά ερωτήματα. Υπενθυμίζεται ταύτα ότι ο Μάρτιν Χάιντεγκερ, ο γνωστός υπαρχιστής φιλόσοφος, κατά τη διάρκεια των διαλέξεών του στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, περί το έτος 1920, επί προβλημάτων της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, ετώνησε ότι το κεντρικό πρόβλημα μέχρι την εποχή του Αριστοτέλους ήταν το οντολογικό πρόβλημα. Δηλαδή, το βασικό ερώτημα ήταν, είναι και θα είναι δι' όλους μας, κυρίες και κύριοι, ποιοι είμεθα, πόθεν προερχόμεθα και αντιθέτως. Η απάντηση είναι, αν όχι αδύνατος, τουλάχιστον εξαιρετικός της σχέδης. Ο Αριστοτέλης κινείται εντός των ορίων του πραγματισμού με ειδική αναφορά εις των πλατωνικών μύθων του Τιμαίου. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης αποστασιοποιείται από την Ακαδημία και ενίοτε ασκεί κριτική, μάλλον οξία, κατά των μελών της. Επιβλέον ο Σταγυρίτης από Σιωπά την πλατωνική θεωρία ότι η ψυχή είναι μία υπερτάτη αρχή. Πάντως, είναι εμφανής η επιμονή του Αριστοτέλους περί της αβεβαιότητός του, αναφορικός με την υπερτάτη αυτήν αρχή. Όμως, η άποψη αυτή του Σταγυρίτου φιλοσόφου απαντάται κυρίως στην πρώτη παράγραφο του έργου του περί ψυχής, όπου απαντάται ένα διστακτικό επιχείρημα ότι η ψυχή είναι κατά κάποιον τρόπο η αρχή των ζώντων όντων, δηλαδή δεν υπογραμμίζει την ιδιότητα της ψυχής ως της πρώτης αρχής της ζωής. Η θεωρία της ψυχής στα μετά τα φυσικά και η αναφορά της εις το σύμπαν έχει την αναλογία του με την ψυχή, όπου αναλύεται εις την φυσική ακρόαση.
Πάντως, και αυτό είναι βέβαιο, η ανθρωπίνη ψυχή, η οποία κατά τον πλατωνικό διάλογο Φέδρος αποτελεί το σημείο, την αρχή της κινήσεως της ζωής, δεν είχε την συνέχεια της στον Αριστοτέλη. Συμφώνως δε προς μαρτυρία εις το περί ψυχής, είναι κατά κάποιον τρόπον μία αρχή, αλλά δεν θεωρείται αθάνατος, πλην του ακροτάτου μέρους αυτής του νου, ο οποίος ο γνωστός θεότερον τι και απαθές έστει. Εις τα μετά τα φυσικά, η ενική μία αρχή μετεξελίσσεται εις των πληθυντικών εαρχέ, μία ενεργητική και μία παθητική, δηλωνώντι αρχή κινήσεως και αρχή επί της ουσίας της υποστάσεως των όντων. Η επιδίωξη περί μιας αρχής εντός του εμπειρικού κόσμου μη επιβεβαιωθείς αβαθμιδών εγκαταλείπεται. Η παθητική αρχή ερμηνεύεται υπό της γενέσεως ενός φαινομένου και της εν συνεχεία διαλυσεώς του. Ο παράγων χρόνος, συνδυάζοντας την αρχή και το τέλος των όντων, εγκαταλείπεται περί το τέλος της αριστοτελικής φιλοσοφίας. Αυτό είναι εμφανές στην υπό του Αριστοτέλους λεπτομερή ανάλυση του έργου του Παρμενίδη, ο οποίος αντιπροσωπεύει την πρώιμον φυσική φιλοσοφία, η οποία ως γνωστόν τα μάλιστα επηρέασε τον Πλάτωνα. Η εμπροκειμένη θέση του Αριστοτέλους είναι ότι αποδέχεται περιορισμένων αριθμών αρχών, κίνησης και ακινησία, αμοιβαίως εξαρτώνται από την φύση και ότι άποψης περί μιας μοναδικής φυσικής υπερτά της αρχής, όπως υπεστήριξαν οι φυσιοκρατικοί προσοκρατικοί φιλόσοφοι, δεν ευσταθεί πλέον. Η θεωρία αυτή απαντάται εις την αρχή των μεταταφυσικά και εξυπτάτω εκ της ταυτίσεως της αρχής και της αιτίας, κάνοντας ειδική μνήμα εις τον Εμπεροκλή και τον Αναξαγόρα. Η εναλλαγή των όρων αρχή και αρχέ εις τα μετά τα φυσικά ερμηνεύεται δια την προσέγγιση των αρχών γνωρισμάτων του εμπειρικού κόσμου, συμφώνως δε και προς την ερμηνεία του ανωτέρων μνημονευθέντος μελετητού του Αριστοτέλου Ευ Σόλμσεν εις το γνωστό έργο του. «Άπασε αιτία είναι αρχέ», λέγει ο Αριστοτέλης. Ισχύει άραγε και το αντίστροφο, δηλαδή «είναι άπασε αρχέ αιτία», δηλαδή «αρχέ και αιτία είναι συνώνυμοι». Εάν ναι, τότε ο Αριστοτέλης φαίνεται πως δεν είναι το βέβαιος επί της προτάσεως περί των μαθηματικών αρχών ή περί της ουσίας. Ο ίδιος επιμόνως αρνείται των ισχυρισμών ότι το εν, η διάς, το σημείο και το ον δύναται να θεωρηθούν ως αρχαί. Ερευνώντας το πρόβλημα, διαπιστώνουμε ότι η αριστοτελική προσέγγιση του έχει εξάρτηση εκ του πλατωνικού τιμαίου και προέκυψε εκ της αντιθέσεως μεταξύ του δυνάμει και ενεργεία είναι. Μέσω της νέας αυτής θεωρήσεως, της ουσίας, παύλα υποστάσεως, ο Αριστοτέλης εγκατέλειψε πλήρως των λόγων ότι η ψηλή, με γιώτα, δυνατότης της εμποδίζει την αναγνώριση ότι η ύλη υπό την κατάστασή της αυτήν δίνεται να είναι η αρχή. Στο δεύτερο βιβλίο των μετά τα φυσικά, ο Αριστοτέλης σε ρωτά ότι «εαρχέ» είναι καθολική έννοια ή και χωρισμένος κατευθύνονται επί συγκεκριμένου φαινομένου, δηλαδή είναι η αρχέ δυνάμει ή ενεργεία ή αναφέρονται σε οτιδήποτε άλλο ή απλώς στην κίνηση καθεαυτήν. Εκ των ανωτέρων ερμηνευτικών προσπαθειών του, ο Αριστοτέλης οδηγείται στην επιχειρηματολογία του υπέρ της θεωρίας της ακινήτου κινήσεως ως της κατεξοχήν αρχής όλων των αιτίων. Τα τέσσερα βασικά αίτια δεν είναι πλέον υπέρτατε αιτία, όπως επρέδευαν οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι. Εκ των ανωτέρων, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, είναι προφανές ότι ο Αριστοτέλης θεμελιώνει ούτω πώς την οντολογία του, εις το κύριο μέρος της φιλοσοφίας του. Είναι αληθές ότι η προσοκρατική φιλοσοφία αντιμετώπισε το οντολογικό πρόβλημα παρά την εκ μέρους του Πλάτωνος αποδοχήν των καθόλου. Είναι δε βέβαιο ότι πρωτίστως στο τρίτο βιβλίο των Μετά τα Φυσικά αποτελεί σημείο κορυφαίας τροφής της ευρωπαϊκής, δηλαδή της ελληνικής φιλοσοφίας. Η αριστοτελική οντολογία έσχεν καταλυτική επίδραση επί της καθόλου φιλοσοφίας, αρχής γενομένης επί της πρωίμου χριστιανικής φιλοσοφίας και δί και των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Ειδικότερον, η ανάλυση του όντως των βιβλίων 3 των Μετά τα Φυσικά αποτελεί μια ανεξάρτητον, έχει έναν ανεξάρτητον χαρακτήρα της οντολογίας του. Η αριστοτελική επιλαμβανομένη φράση «πολλαχώς λέγεται το «ον» έχει πολλάς ερμηνείας στο έργο του φυσικής ακρόασης. Το «ον» ερμηνεύεται ούτως ή άλλως
αλλά αυτό καθ' αυτό είναι μία θεμελιώδης υπερτάτη αρχή. Κύριος στόχος του Αριστοτέλους είναι να θεμελιώσει μία αναλογία μεταξύ του όντος και του ενός. Τόσο το «ον» όσο και το «εν» αντιστοιχούν στην αριστοτελική διαλεκτική, καθώς η αριστοτελική τυπική λογική είναι η μόνη επιστημονικώς θεμελιωμένη λογική. Εν κατακλείδη, αποφεύγω και πρόκειται να χρησιμοποιώ στη φιλοσοφία τη λέξη συμπεράσματα, διότι αν πούμε τη λέξη συμπεράσματα, κλείνουμε τη δυνατότητα στα νεότερα παιδιά από εμάς να προχωρήσουν στην έρευνα. Οπότε χρησιμοποιώ τον όρο εν κατακλείδη. Το θεμελιώδες κοσμολογικών και δίκαι φιλοσοφικών ερώτημα περί της αρχής ή των αρχών απετέλεσε την πρωτίστην νοητική λειτουργία των προσοκρατικών φιλοσόφων και εντεύθεν. Των φιλοσόφων όλων των εποχών, ασφαλώς η λογική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού δεν επηρεάστηκε από την εν πολλής τότε κίνηση της κρατούσης της σκεπτικής εκδοχής. Η γνωστή κλασική φράση του κατά Ιωάννην Ιερού Ευαγγελίου «Εν αρχή ειν ο λόγος» απεριφράστως δηλεί την χριστιανική εκδοχή περί της αρχής, αλλά ο λόγος εντάφθα ουδόλως αποξενούται από την αριστοτελική του ερμηνεία, την ερμηνεία του λόγου, και συνδυάζεται ο λόγος της αρχαία ελληνικής φιλοσοφίας με τον λόγο της χριστιανικής αποκαλύψεως ως το θεμέλιο πάσης κοσμολογικής και καθαρός φιλοσοφικής αποπείρας του νοήμονος όντος επί της γης να προσεγγίσει την έννοια του απολύτου όντος πάντοτε εν σχέση και συναρτήσει προς τον άνθρωπον, τον άνθρωπον των μικρόκοσμων εντός του μακροκόσμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.